Δοχεία διαστολής. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζήτηση για τα δοχεία διαστολής. Έχουμε πει πάρα πολλά. Υπάρχουν δοχεία διαστολής τα οποία υπάρχουν πάρα πολλών ειδών δοχεία διαστολής. Το καθένα έχει τη συγκεκριμένη του δουλειά. Έτσι, εδώ έχουμε ένα δοχείο διαστολής που ξυλώθηκε από κάτω. Έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του και τώρα υπάρχει περίπτωση να το κόψουμε και να το κάνουμε γλάστρα ή υπάρχει περίπτωση να το κόψουμε για να δούμε πώς είναι μέσα. Να κάνουμε μια ατομική ψυσταριά. Μπορεί και αυτό. Δοχείο διαστολής. Το συγκεκριμένο είναι για κλειστό κύκλωμα καλοριφέρ. Δείξε μου λίγο το ταμπελάκι, Γιάννη. Έχει ένα ταμπελάκι πάνω που έχει μια εικόνα, ένα σώμα καλοριφέρ και το έχει σε κύκλο. Έτσι. Και εδώ έχει το ποτήρι με πόσιμο νερό που λέει απαγορεύεται για ίδρυυση. Μάλιστα. Και πάνω έχει διάφορα, σου λέει 50 λίτρα, σου λέει maximum με 4 bar πίεση. Το μέτρησες αυτό? Ναι. Πόσο είχε? 2,1. Ναι. Εμείς... Αλλά έβαλε κάτι, μια μυρωδιά... Άζωτο είναι, ρε. Το δοχείο διαστολής ακόμα και καινούριο όταν πάμε να τα αγοράσουμε. Πού είναι το οργανάκι σου, Γιάννη? Πάντα το κάνουμε έναν έλεγχο. Το συγκεκριμένο είναι της Reflex. Κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε αν όντως έχει το άζωτο που πρέπει κανονικά μέσα. Φυσικά τα δοχεία διαστολής, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με ανθρώπους από το ίντερνετ, ναι, το σωστό και το ιδανικό θα ήταν να γεμίζουν με άζωτο όταν ξαναδειάζουν, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εδώ πέρα με έχεις βιδώσει και μία βάνα 3/4 με τρελό ρακόρ. Γιατί? Όταν θα έρθει η ώρα της συντήρησης. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να είναι υποποίηση από το δίκτυο να μετρήσω, γιατί δεν θα μου δείξει πραγματική πίεση. Μπράβο. Αν το δοχείο διαστολής μας μπορεί να έχει μέσα 0 bar πίεση αέρα. Μπορεί να είναι τρίπιο και να μετράει την πίεση από το δίκτυο. Όχι, αν είναι τελείως τρίπιο, με το που θα ανοίξεις τη βαλβίδα θα σε βγάλει νερό. Από εκεί, εκεί καταλαβαίνεις, ναι, ότι αυτό είναι τρίπιο. Αν είναι τρίπιο. Αλλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε ένα δοχείο διαστολής. Όχι, άμα δεν το γνωρίζεις αυτό, το μετράς. Μπράβο. Και λες, εντάξει. Κλείνουμε τη βάνα. Κλείνεις τη βάνα. Ναι. Ξεβιδώνεις το τρελό ρακόρ. Το ξεβιδώνεις, λέω. Ξεβιδώνει. Βγήκε. Το παίρνεις στα χέρια σου. Και αν είσαι τόσο μερακλής και ζεις σε μεγάλη αστική πόλη, μπορείς να πας σε ένα βουλκανιζατέρ. Ή να έχεις μαζί στο ατομικό κομφλέρ. Όχι. Αν είσαι ψαγμένος πολύ και ζεις, ας πούμε, σε ένα αστικό κέντρο ή γνωρίζεις ότι στην περιοχή σου έχει βουλκανιζατέρ που έχει άζωτο, γιατί πολλά, εσύ στο αυτοκίνητο σου νομίζω άζωτο έχεις στα λάστιχά σου. Ναι. Πες ναι. Υπάρχουν πολλά βουλκανιζατέρ στην Θεσσαλονίκη π.χ. που μπορούν να σε φουσκώσουν τα λάστιχα του αυτοκίνητου σου με άζωτο. Ναι. Ωραία. Μπορείς να πάρεις, άμα θες, το δοχείο διαστολής σου, αν είσαι τόσο μερακλής. Ξεβιδώνεις τη βάνα με το τρελό ρακόρ, το παίρνεις στα χέρια, πας στο βουλκανιζατέρ, σε βάζει 1,5 bar πίεση, άζωτο, και πας και το ξανατοποθετείς και είσαι ωραίος. Εμείς όμως, επειδή εδώ στην επαρχία δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά ο σωστός τρόπος για να ελέγξεις ένα δοχείο διαστολής, αν είναι φουσκωμένο, αν έχει μέσα τον σωστό αέρα, ξεβιδώνουμε το δοχείο διαστολής, το παίρνουμε στα χέρια, το μετράμε και στην ανάγκη έχουμε μαζί μας το κομφλεράκι, τον φαταούλα, πώς το λένε? Ντρόμπα. Τον ντρόμπα και το φουσκώνουμε. Έτσι. Η βάνα με ρακόρ σου λύνει τα χέρια από το να κάνει. Για να περίσσια ασφάλεια εμείς όμως ξεβιδώνουμε και το βανάκι και το κρεμάμε στην άκρη. Μην πάει κανένας περίεργος και μας κλείσει τη βάνα, όπως είπε κάποιος. Ναι, αλλά βάσει κανονισμό απαγορεύεται να μπαίνουν οι περίεργοι μέσα στο λεβιτοστάσιο. Οι πολύ περίεργοι κιόλας. Ούτε καν ο πελάτης. Πού είναι το δικό του. Υπάρχει περίπτωση να μου πεις και ένα ανεκδοτάκι έτσι τώρα εύκαιρο? Έχει ένα ζεστό. Για πες. Είναι ο Τζακ Νόρις. Ναι. Και λέει μία Θεός φυλάξει. Ο Τζακ Νόρις. Ο Τζακ Νόρις. Ναι. Και τι λέει ο Θεός? Τι? 5-10-10. 5-20-25. Αυτό και βγαίνει. Καλούτσικο. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά ένα-ένα. Έχουμε πολλά να πούμε. Αυτά είναι ορισμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις που μας κάνανε. Έτσι, Γιάννη? Ρε Θεό, ένα σωρό που τσικλίκια έχουμε εδώ. Ναι. Δεν ανοίγουμε κανένα ιντερνετικό μαγαζί να τα στέλνουμε. Τι να κάνουμε? Μαγαζί στο ίντερνετ να τα στέλνουμε. Όχι, εγώ δεν ξέρω από αυτά, ρε Γιάννη. Δηλαδή, τι εννοείς, πώς να τα στέλνουμε? Παραγγέλνω άλλος αυτό. Ναι. Να το στέλνω.
να με πληρώνει και ναι, εγώ να του το στέλνω και όλα σε όλο αυτό εδώ πέρα το σουβλάκι. Καναβωμένο. Καναβωμένο, έτοιμο. Του βάζω και δύο ρακόρ. Ευρεόπουλ, θα χρεώνεις και το κανάβωμα. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή μπορείς... Δες εδώ κανάβωμα. Άριστης ποιότητας, έτσι. Δεν έχει καν αγκίδες, τίποτα. Ναι. Είναι καθαρό κανάβι. Για πες μου αυτό πάλι την ιδέα σου για το ίντερνετικό μαγαζί, τι μπορείς, εσύ είσαι και της τεχνολογίας βέβαια, τι θα μπορούσες να κάνεις δηλαδή. Γιατί πολλοίς κόσμος με ρωτάει, άμα π.χ. οι αδερφοί Παυλίδη έχουν ίντερνετικό μαγαζί. Δηλαδή θα μπορούσες όλα αυτά τα προϊόντα να κάνεις μια σελίδα και να μου τα πουλάς στο ίντερνετ, πώς. Άνετα. 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 Έχεις την τεχνογνωσία να το κάνεις αυτό. Έχω την τεχνογνωσία, αλλά υπάρχουν και άτομα που μπορούν να με στηρίξουν, να με βοηθήσουν, ας πούμε, στο να το στήσω όλα αυτά. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα, πώς σου ήρθε αυτή η βλακία στο μυαλό. Μου χτυπάει ο ήλιος τόση ώρα και δεν νιώθω καλά. Μάλιστα. Εντάξει. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Και όταν το στείλω έτσι πακέτο. Ναι. Το κακό είναι ότι οι υδραυλικοί θα έχουν πρόβλημα. Τι πρόβλημα θα έχουν οι υδραυλικοί, ρε Σιγέννη. Τι. Δεν θα χρειάζεται να καναβώσω. Ναι. Θα τους κάνεις τεμπέλη και τη δουλειά. Θα τους κάνω τεμπέλη και τη δουλειά. θα το παίρνει έτσι. Ναι, όπως είναι. Τακ. Και θα το περνάει. Και θα είναι σαν τους γιατρούς, 50 ευρώ. Όλο εξυπνάδες μου είσαι.